Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα η έκθεση τροφίμων στο μετρό του Συντάγματος με τίτλο «Μοναδικές γεύσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, η επιτυχία της έκθεσης αυτής δίνει το έναυσμα στα 6 επιμελητήρια της περιφέρειάς μας για την επανάληψη της έκθεσης κάθε χρόνο και κάθε εξάμηνο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα το οποίο έμεινε είναι πολύ θετικό. Μιλάμε για μια πολύ πετυχημένη δράση των 6 επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατορθώσαμε στην καρδιά της Αθήνας, το μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό της χώρας μας, να παρουσιάσουμε επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής, που δεν έχουν και τόσο εύκολη τη δυνατότητα να διεισδύσουν σε μεγάλα δίκτυα και κανάλια διανομής, να τους δώσουμε ένα βήμα και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να τα προβάλλουν, αλλά και να τα πουλήσουν. Το μετρό του Συντάγματος που έγινε αυτή η δράση για 5 ημέρες, που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι το μεγαλύτερο σημείο διακίνησης επιβατών, πλησιάζει περίπου το 1 εκατομμύριο την ημέρα, δώσαμε το βήμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να πετύχουν αυτό το οποίο για κάποιους θα ήταν λίγο δύσκολο. Είναι επομένως μια δράση που μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους και μας κάνει την επόμενη μέρα πλέον να αποφασίσουμε ότι θα την κάνουμε θεσμό. Ότι τουλάχιστον σε ετήσια βάση θα έχουμε αυτή την έκθεση σε εξέλιξη και αν δούμε ότι και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί ο χώρος συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορεί να υποδεχτεί, ίσως την κάνουμε και σε εξαμηνιβαία βάση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής, θα λέγαμε, της ενέργειάς μας και της απόφασης των 6 επιμελητηρίων ότι ναι, είναι ένας θεσμός, θα συνεχιστεί με επιτυχία για να προβάλλουμε τις επιχειρήσεις όλης της περιφέρειάς μας. Από την άλλη, ο κύριος Δέμπας εξηγεί πως οι εκθέσεις αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους αλλά και τους πελάτες τους στο μέλλον. Κοιτάξτε, οι εκθέσεις θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν είναι σίγουρα, θα λέγαμε, η πεμπτουσία. Δεν είναι σίγουρο ότι από μία έκθεση οπωσδήποτε θα κλείσω και μία συμφωνία. Η έκθεση απλώς σου δίνει το βήμα να γνωρίσεις καταναλωτές, να γνωρίζεις πελάτες, τους οποίους πιθανόν δεν θα τους έβρισκες σε κάποιο άλλο σημείο. Είναι ένα πρώτο βήμα να σε γνωρίσει ο ενδυνάμει πελάτης. Μετά θα πρέπει και εσύ ως επιχείρηση να διαθέσεις χρόνο, χρήμα, για να μπορέσεις να πλησιάσεις ακόμα περισσότερο τον πελάτη τον οποίο επιθυμείς. Αλλά οι εκθέσεις σε αυτόν τον ρόλο έχουν να παίξουν και ιδιαίτερα εδώ οι μικρές εκθέσεις που οργανώνουμε εμείς ή που συμμετέχουμε είναι να βοηθήσουν μια επιχείρηση που θέλει να κάνει στη συνέχεια ένα μεγάλο βήμα, να πάει σε μια μεγαλύτερη έκθεση. Για παράδειγμα, να φύγει από την έκθεση της Καβάλας Έξω και να πάει στην Ανούγκα, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση τροφίμων, να έχει προετοιμαστεί, να ξέρει, να γνωρίζει πώς θα διαθέσει το προϊόν της, πώς θα επικοινωνήσει με τους πελάτες, πώς θα το προβάλλει ακόμα και στο ράφι μπροστά που θα έχει, είναι, θα λέγαμε, ένα καλό μάθημα αυτές οι εκθέσεις. Από εκεί και πέρα, για μας, όταν κάποιος συμμετέχει σε μια έκθεση, φεύγοντας από ένα τοπικό κοινό που είναι η Καβάλα ή η περιφέρειά μας και θα πάει σε μια άλλη χώρα ή σε μια άλλη περιοχή που θα διεισδύσει σε άλλους πελάτες, σημαίνει ότι θα δει μια ζήτηση, θα δει μια αύξηση, πιθανόν θα αναγκαστεί μετά να κάνει επενδύσεις, να απασχολήσει περισσότερο προσωπικό. Άρα δημιουργείται ένα πολύ θετικό κλίμα για την οικονομία της αγοράς και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ίδια την επιχείρηση.